Και πάλι εδώ στην συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Γιώργο Ορφανό, πρώην Υφυπουργό Αθλητισμού της Νέας Δημοκρατίας, και είχαμε σταματήσει την κουβέντα κάπου εκεί πέρα στα οικονομικά, αυτά που ακούτε από όλες τις τηλεοράσεις, από όλες τις εκπομπές. Ξέρετε όμως ότι είναι κάτι από το οποίο δεν θα απαλλαγούμε σύντομα, ούτε ίσως και στα προσεχή χρόνια. Και θέλω να σας ρωτήσω, έτσι, στη συνέχεια της κουβέντας που κάναμε, έχετε υπόψη σας αυτή την δημοσίευση του Der Spiegel σήμερα το απόγευμα? Ναι, ναι. Έχω κάποιες πληροφορίες. Γνωρίζετε ότι έχει διαψευστεί, ναι, και από υπεύθυνα χείλη ευρωπαϊκά και από την ελληνική κυβέρνηση, και έχει διαψευστεί με τον πλέον κατηγορηματικό σίγουρα τρόπο. Σίγουρα είναι μια πληροφορία η οποία δημιουργεί τεράστιες παρενέργειες. Δεν ξέρω με τι στοιχεία. Είναι έγκριτο το περιοδικό. Το περιοδικό είναι εξαιρετικά έγκριτο και εξαιρετικά σοβαρό. Αναιρέσω αυτό, όμως μου κάνει εντύπωση μια τέτοια πληροφορία πώς δημοσιεύεται, γιατί είναι μια εποχή όπου στα πλευρά της Ελλάδος, της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας έρχονται χτυπήματα τα οποία δεν χτυπάνε μόνο την οικονομία τη δική μας, διότι αυτοί οι οποίοι έχουν επενδύσει στα λεγόμενα CDS, δηλαδή στον κίνδυνο όσον αφορά τα spreads και την δυνατότητα η Ελλάδα να βγει στις αγορές. Από την άλλη πλευρά, οι παρενέργειες αφορούν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, σαφώς. Την Ευρωζώνη. Σαφώς. Όλο αυτό το σύστημα. Διότι διαδικασία η οποία να προβλέπει πως θα βγει μια χώρα έξω από την Ευρωζώνη δεν υπάρχει. Ναι. Και λέει κάποιος πώς αυτό το πράγμα δημοσιεύεται. Εμένα μου κάνει εντύπωση. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή, με λίγες ώρες έτσι διαφορά από το γεγονός, ναι, από το γεγονός, να φτάσω βαθύτερα. Αφήνω όμως στο τραπέζι έτσι μια πρώτη αμφιβολία για τη σκοπιμότητα, και το δεύτερο σημείο να επιβεβαιώσω και εγώ ότι υπήρξαν επίσημες ανακοινώσεις και από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες απορρίπτουν ένα τέτοιο σενάριο, το οποίο θα δημιουργούσε τρομερές παρενέργειες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έτσι, ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι μόνο η Ελλάδα να φύγει και να πάει κάπου, είναι ένα οικοδόμημα το οποίο δείχνει ότι αποτυχάνει. Δηλαδή η όλη δομή και η όλη σκέψη πάνω στην οποία στηρίχθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε να προχωρεί η Ευρωζώνη με το ευρώ, θα καταρρεύσει. Ξέρετε, γιατί εύκολα θα φύγει και ο επόμενος και ο μεθεπόμενος. Ναι, ξέρετε γιατί και το ανέφερα και στον πρόλογο μου. Καταρχήν μπορεί να αναπτύξει κανείς δύο και τρεις θεωρίες του γιατί υπήρξε αυτό το δημοσίευμα στον Der Spiegel και δεν είναι της ώρας να αναπτύξουμε αυτές τις θεωρίες και αυτές τις σκέψεις. Ναι, είναι καλύτερο να περιμένουμε. Από την άλλη πλευρά, είπα στο πρόλογο της εκπομπής και το ακούσατε, αλλά θέλω όμως να το επαναλάβω και να σας ρωτήσω αν επιβεβαιώνετε τουλάχιστον τη δική μου αντίληψη. Ότι είναι τόσο πεσμένη η χώρα κάτω, ούτως ώστε ο καθής μπορεί να γράφει κάτι και να δημιουργείται τουλάχιστον για 2-3 ώρες σε ευρωπαϊκό επίπεδο αίσθηση. Έτσι είναι, όπως τα λέτε κύριε Μπουλιώνη, θέλει πολύ προσοχή πώς δέχεσαι τέτοιες πληροφορίες και στο εσωτερικό επίπεδο. Δηλαδή με τέτοια πληροφορία θα μπορούσε αύριο να δημιουργήσει τρομακτικές παρενέργειες στο τραπεζικό σύστημα, να ζητάει ο καθένας να αποσύρει ό,τι χρήματα διαθέτει, και δεν είναι ώρα να δημιουργούμε πανικό. Ξέρετε κάτι, ο κόσμος είναι ανασφαλής, κύριε Ορφανέ. Είναι ανασφαλής. Έχουν φύγει πάρα πολλά χρήματα από καταθετικούς λογαριασμούς στις τράπεζες, το γνωρίζετε. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει κυκλοφορήσει μία φήμη που έχει πανικοβάλει τον κόσμο. Οι τράπεζες αναφέρουν τις εκταμιεύσεις ως εξαιρετικά μεγάλες. Τα γνωρίζετε αυτά, μέσα στα πράγματα είστε. Τα παρακολουθείτε έντονα και εκ του σύναγκης κι εσείς. Λοιπόν, επομένως. Πάντως, να μην νομίζουν ότι εκείνοι οι οποίοι παίρνουν τα λεφτά, τα πάνε στο σπίτι, ακούω όπου τα κρύβουν και τα κάνουν, ότι αν καταρρεύσει η χώρα, εκείνα θα αξίζουν τίποτε. Το ερώτημα είναι να μην καταρρεύσει η χώρα και το ζήτημα είναι πώς θα πετύχουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό θα πρέπει με πολύ ήρεμο τρόπο να τα αντιμετωπίζουμε, αποφασιστικό. Δυστυχώς δεν υπάρχει το πρόγραμμα, τα είπαμε λίγο νωρίτερα, αλλά δεν υπάρχει, παρόλα αυτά εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξουν δράσεις οι οποίες θα βοηθήσουν την κατεύθυνση του χρέους.
Θέλω να περάσω σε ένα άλλο θέμα τώρα, κύριε Ορφανά, και θέλω να περάσω πάλι περίπου με αυτή την σειρά στο γεγονός της Τρίτης. Ο κύριος Μημαράκης, επιφανές στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, επετέθη με βαρύτατους χαρακτηρισμούς στον βουλευτή επικρατείας του λαός, τον κύριο Κοραντή. Αυτό συνέβη μέσα στη Βουλή. Θέλω να σας πω ότι εκείνη την ημέρα το ΜΕΓΑ τυτροφόρησε το θέμα ως ημέρα ντροπής για το ελληνικό κοινοβούλιο και ότι ουδέποτε υπήρξε παρόμοια φρασιολογία στην ιστορία του ελληνικού κοινοβουλίου. Αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω και εγώ. Ουδέποτε είχαμε τέτοιο φαινόμενο στην πολιτική ιστορία της χώρας, ούτε ακόμη και σε εποχές οι οποίες ήταν ιδιαίτερα φορτισμένες. Μιλώ τόσο παλιά όσο για την δεκαετία, 15ετία 1920-1935 επί παραδείγματι, που ήταν πολύ φορτισμένα τα πράγματα. Λοιπόν, έτσι τυπλοφόρησε το θέμα του το ΜΕΓΑ. Το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ανέφερε ότι ο κύριος Μημαράκης εκφράστηκε με φράσεις πεζοδρομίου και η εφημερίδα Μακεδονία της Θεσσαλονίκης την άλλη μέρα, στο πρωτοσέλιδό της, έκανε ένα πολύ ενδιαφέρον σημείωμα. Έλεγε δηλαδή ότι αν έτσι αντιδρά ένα πολιτικός, πώς θα πρέπει να δεχθεί την παρένεσή του για να δείξει ψυχραιμία ο απλός πολίτης, ο οποίος βάλεται, κάνει δίκη και τα λοιπά, και πώς μπορεί να δείξει λοιπόν ψυχραιμία αυτός. Δηλαδή, όταν οι πολιτικοί γίνονται στόχος γιαουρτιών, λεκτικών, φραστικών επιθέσεων και όλα αυτά, πώς μπορεί ένας πολιτικός να συστήσει σε αυτόν τον κόσμο να έχει ψυχραιμία, όταν αυτός ο οποίος πρέπει να επιδεικνύει την ψυχραιμία δεν την επιδεικνύει. Και για να ολοκληρώσω την εικόνα, την οποία βεβαίως εσείς την γνωρίζετε, και για να ακούσω μετά την απάντησή σας, πρέπει να πω ότι ο κύριος Μιχελάκης, ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κάλυψε απολύτως τον κύριο Μημαράκη. Ανέφερε ότι ο κύριος Μημαράκης αισθάνθηκε οργισμένος και αδικημένος, ότι δεν πολιτεύεται έτσι ο κύριος Μημαράκης, τον εκάλυψε απόλυτα. Και θέλω να ρωτήσω από έναν ευγενή πολιτικό πώς του φαίνεται όλη αυτή η κατάσταση, αν καταρχήν ενστερνίζεται ή όχι αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μημαράκης και από τα οποία προσωπικά ο ίδιος έχει σημειωθεί, και πώς κρίνετε την στάση της Νέας Δημοκρατίας να καλύψει το ζήτημα. Καταρχήν να πω ότι δεν ξέρω και κανένας μας δεν ξέρει αν υπάρχει κάτι ως βαθύτερο στοιχείο για να δημιουργηθεί οποιοδήποτε μορφής επεισόδιο μεταξύ των δύο βουλευτών. Αλλά ό,τι και να υπάρχει, αυτό δεν μπορεί να οδηγεί σε κάποιες καταστάσεις που ξεφεύγουν από τα όρια, γιατί πολύ σωστά είπατε, ο πολιτικός πρέπει να λειτουργεί και ως εικόνα. Πρέπει να δίνει την κατεύθυνση, την συμπεριφορά, τον τρόπο με τον οποίο δέχεσαι ακόμα και σκληρές. Μπορεί και να έχει δίκιο, έτσι, να αισθάνεται ότι έχει δίκιο. Όμως δεν μπορείς να βγαίνεις με τέτοιο τρόπο να αντιμετωπίσεις καταστάσεις. Η Νέα Δημοκρατία, από ό,τι είδα την τοποθέτηση του κυρίου Μιχελάκη και την επαναλάβατε και τώρα, μάλλον επί της ουσίας απήντησε, και όχι για το πώς συμπεριφέρθηκε, αλλά ότι ναι, υπήρχε λόγος για τον οποίο έγινε. Εμένα με καλύπτει περισσότερο η σημερινή τοποθέτηση του κυρίου Μημαράκη, ο οποίος σε κάποιες δηλώσεις που διάβασα είπε ότι ξεπέρασα τα όρια, ίσως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει με διαφορετικό τρόπο. Ναι, γιατί ο κύριος Μημαράκης δεν ξεπέρασε τα όρια μόνο εκείνη την ημέρα και εντός του κοινοβουλίου. Υπήρξε μια σειρά δηλώσεων του στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, όπου επί σειρά ημερών συνέχισε τη φρασιολογία απέναντι στους άμα ξεφύγεις μετά αντίπρο, δύσκολα μαζεύεται η ιστορία. Πάντως φαντάζομαι ότι για εσάς τουλάχιστον είναι ξένη όλη αυτή η υπόθεση. Καλά, σίγουρα. Και εγώ έχω δεχθεί πολλές φορές επιθέσεις. Έχω μηνυθεί, έχω φτάσει. Εγώ δεν το έκανα ποτέ, ναι, σε κανέναν από αυτούς που τους ονομάζουμε αντιπάλους. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να κρατάμε την ψυχραιμία μας. Εγώ πιο κρίσιμο από όλα θεωρώ ότι πρέπει να δίνουμε στους πολίτες ένα μήνυμα ότι και την πιο δύσκολη ώρα την αντιμετωπίζουμε με τις δυνάμεις, τη σκέψη μας καθαρή, γιατί πρέπει να δώσει και λύση στα προβλήματα.
Ξέρετε τι γίνεται. Το ζήτημα είναι ότι τα κόμματα οφείλουν να συμμαζέψουν αυτές τις καταστάσεις και κατά την προσωπική μου αντίληψη η Νέα Δημοκρατία έπρεπε να τοποθετήσει τον βουλευτή της σε εκείνη τη θέση που θα έπρεπε να τον τοποθετήσει, όπως ακόμη και η κυβέρνηση, τον κύριο Υπουργό που ανέφερε, ξέρω εγώ, Τσιζιφιόγκου ή Τσιζιφιόγκου, τον συνάδελφό του. Το ζήτημα επίσης είναι ότι όταν συγκεντρώνονται οι πολίτες έξω από τη Βουλή και χαρακτηρίζουν το κτίριο με μια συγκεκριμένη και χαρακτηριστική λέξη, φρασιολογία με ημαράκι τίνει να επιβεβαιώσει ότι το κτίριο αξίζει πάρα πολλούς χαρακτηρισμούς. Τέλος πάντων, εμένα η άποψή μου είναι ότι το κτίριο έχει μέσα πολλά ικανά πρόσωπα, έχει πολιτικούς οι οποίοι έχουν αρχές και ήθος, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες και εάν μόνοι μας επιδιώξουμε να μειώσουμε αυτήν την εικόνα, πέρα από τα λάθη που κάνουν οι πολιτικοί, πέρα από τις δράσεις οι οποίες έχουν βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση, θα σας πω ότι στις εποχές που καταρακώνεται το κοινοβούλιο μιας χώρας, τα επακόλουθα είναι συχνά αρνητικά σε όλη την αυτό το έχουμε δει στην πολιτική ιστορία της Ελλάδος πάρα πολλές φορές. Θέλει πάρα πολύ προσοχή πάρα πολλές και τις περιόδους που αναφέρατε και το 2035 βέβαια, και πριν από το 1967. Έτσι, οι καταστάσεις οι οποίες δίνουν μια λανθασμένη εικόνα μέσα από το κοινοβούλιο οδηγούν σε λανθασμένες εκτιμήσεις απ' έξω, αλλά και το να υποτιμήσουμε το κοινοβούλιο από μόνοι μας, να το βάλουμε μόνοι μας στη γωνιά, ενδεχομένως που υπάρχει μια ευθύνη ενός μέρους των βουλευτών, και εκείνο είναι αρνητικό. Και εκείνο οδηγεί σε επικίνδυνες καταστάσεις. Εγώ θα έλεγα με πολύ προσοχή να δούμε πώς θα προχωρήσουμε τα επόμενα βήματα, γιατί να πω κάτι κύριε Μπουλιώνη, εγώ πολλές φορές το αισθάνομαι. Έχω 3 παιδιά, η γειτονιά έχει άλλα 50, ο καθένας έχει τα δικά του παιδιά, εσείς, όλοι μας. Από αυτή τη νέα γενιά έχουμε αφαιρέσει κάποιες δυνατότητες. Πήραμε τα χρήματα που θα πήγαιναν σε αυτούς, τα προεξοφλήσαμε, ένα μέρος από αυτά τα χρήματα τα ξοδέψαμε για να κάνουμε ένα τεράστιο δημόσιο, λέω ένα από όλα τα πράγματα, να τα ξοδέψουμε χωρίς έλεγχο, να πάρουμε τις εισφορές και τα χρήματα τα οποία έρχονταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΟΚ τότε, χωρίς να τα αξιοποιήσουμε και χωρίς να ετοιμάσουμε το μέλλον, το σημερινό, ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και σήμερα τους λέμε να βγουν στον δρόμο, αλλά έχοντας τους αφαιρέσει δυνατότητες. Εγώ λοιπόν λέω ότι για να αποκαταστήσω αυτή την ισορροπία θα πρέπει να παλέψω. Άρα όλοι μας πρέπει να παλέψουμε, να αποκαταστήσουμε την ισορροπία και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να κυβερνήσουν και να προχωρήσουν από καλύτερες συνθήκες. Και ήδη βέβαια θα δυσκολευτούν, η ανεργία είναι σε υψηλά επίπεδα. Σε τρομερά επίπεδα. Έτσι, οι μισθοί σε χαμηλά. Αυτή η εικόνα για να αναστραφεί χρειάζεται πολλή δουλειά. Και επειδή εμένα δεν μου αρέσουν πολύ πολύ τα λόγια, είμαι πρακτικός, ίσως το ότι είμαι και μηχανικός βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση. Απλώς θέλω σχέδιο και βήμα-βήμα να προχωρήσουμε. Πάντως, σε συνέχεια της προηγουμένης παραγράφου που συζητήσαμε, πρέπει να σας πω ότι στην στάση των πολιτικών απέναντι στους πολίτες και απέναντι στη γενική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, συντείνει αρνητικά και όλη αυτή η εικόνα περί της ατιμωρησίας τους, που είναι σαφής, όπως επίσης και η εικόνα συμψηφιστικών καταστάσεων, όταν πρόκειται για μείζωνα ζητήματα. Δεν το αναφέρω ως γεγονός, το αναφέρω όμως, γεγονός είναι η ατιμωρησία. Βεβαίως. Η συμψηφισμή είναι γενική.